Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε στον καταπληκτικό σημείο που ήταν στο πλοίο απάνω ο κόσμος και είχαν ψοφήσει όλοι οι πειρατές. Το άλλο πλοίο είχε πιάσει φωτιά. Με τα χίλια ζόρια σκοτώσατε τον καπετάνιο. Και είστε στη φάση τώρα που ταξιδεύετε, μόλις είχε ξημερώσει ή σχεδόν ξημέρωνε, και πηγαίνετε ακόμα προς τον νότο νερού. Ναι. Θέλετε να κάνετε κάτι, είστε μετά από μάχη, δεν ξέρω, πείτε μου. Εγώ θα κάτσω να ξεκουραστώ βασικά, επειδή φαντάζομαι χρειαζόμαστε πολύ ενέργεια για την επόμενη μέρα. Οπότε, μετά και από κάποιες μπύρες που έχω πει, αράζω το κατάστρωμα και τότε στη θάλασσα με παίρνει ύπνο. Δεν έχει μπύρες, έχει ρούμι. Πώς? Δεν έχει μπύρες, έχει ρούμι. Με τόσο μπύρες, με τόσο ρούμι που έχω πει, βλέπω μπύρες. Πάμε πέρα κάτω. Άλλος, το ίδιο, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ κι εγώ. Εγώ παίζω με το κοράκι. Ωραία. Το πουλήσω, γενικά ψιλομαλακίζεστε όλοι. Τι κάνουμε? Α, ναι. Ο κληρικός ρίχνει μια ματιά στους πειρατές. Σας κάνει νόημα να μαζευτείτε όλοι μαζί να σας μιλήσει. Α, τα τι μας δώσαν οι πειρατές. Ναι. Αυτό ψάχνω όλο. Ναι. Σας φωνάζει ο κληρικός να σας μιλήσει. Και σας λέει, αυτοί οι πειρατές λέει ήταν οι ίδιοι που επιτέθηκαν στην πόλη. Λογικά λέει είναι ένα από τα πλοία τους που έμεινε πίσω για να σταματήσει πιθανόν κόσμο που μπορεί να τους ακολουθούσε. Μάλιστα. Ναι. Είχαν τίποτα πάνω τους αυτοί? Πώς το κατάλαβες, Ιερέ? Σου λέει πάνω κάτω, δηλαδή από τα χρώματά τους. Δηλαδή, άμα σου λέει φοράνε όλοι ένα κόκκινο, σαν μπαντάνα είναι κόκκινο γύρω από τον μπράτσο τους. Και θυμάμαι ότι και αυτούς που είδα στο ναό είχαν την ίδια κόκκινη μπαντάνα. Πιθανώς ανήκουν στην ίδια σέκτα πειρατών. Τους τρέχαμε καθόλου, είχαν τίποτα πάνω? Πάνω τους κάποιο σύμβολο, κάτι? Κάτι συγκεκριμένο όχι, δεν είχανε. Από ό,τι φαντάζομαι λέει θα είναι τέτοιο. Θα είναι άτομα που έχουν προσλάβει για μόνο και μόνο για το λόγο του... Πώς το λένε? Το να επιτεθούν στην πόλη ή να ταξιδέψουν προς τον ναό του νερού. Γιατί ο ναός του νερού είναι προσβάσιμος μόνο από... με καράβι. Ναι, λογικό είναι, μιας και είναι ο ναός του νερού. Κάτι άλλο που να το φάνταζε περίεργο. Λέει το... Εντάξει, λέει η αλήθεια είναι ότι περίμενα να συναντήσουμε εμπόδια στον δρόμο και ήταν και λογικό κιόλας. Το θέμα δεν ξέρω τι θα συναντήσουμε όταν φτάσουμε στο ναό. Και πολύ φοβάμαι ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Να σου πω, έχουμε ξεκουραστεί εμείς. Όχι, είστε στη... είστε μετά τη μάχη, δηλαδή που μαζεύω τα πτώματα από το 1002. Δεν μπορώ να βρω τα treasure. Ωραία. Έχει κάποιος άλλος να πει κάτι, οτιδήποτε? Όχι. Όχι. Ωραία, κάνετε ό,τι κάνετε γενικά. Δεν έχω ιδέα που θα βρω τα treasures, αλλά δεν πειράζει. Κάνετε ό,τι κάνετε γενικά. Η υπόλοιπη μέρα περνάει σχετικά έρημα. Οι περισσότεροι ναύτες δένουν τα τραύματά τους και μαζεύουν τον κόσμο, τους πειρατές και τα λοιπά, για να τους πετάξουν στη θάλασσα. Κάποιος έπεσε. Ο Ανδρέας. Περιμένουμε λίγο να έρθει. Ρε παιδιά, δεν βρίσκω το βιβλίο του DM, δηλαδή αλλιώς. Έτσι. Έλα, βγες.
Ακούς, Αντρέα? Ναι, έλα ρε. Έλα, κολλάς. Έπεσε σε όλους ή έπεσε σε μένα? Εσύ έπεσες. Εσύ. Okay. Sorry. Ναι, και αυτό βασικά, μαζεύουν πτώματα αριστερά, δεξιά. Πετάνε στη θάλασσα μέσα, θεραπεύουν οι πληγές και τα λοιπά. Ο κληρικός έχει πάει αριστερά και δεξιά να τσεκάρει κόσμο, να δει αν είναι καλά και τα λοιπά. Και ταξιδεύεται και την υπόλοιπη μέρα, λοιπόν. Και κάποια στιγμή φτάνετε... Okay, δεν βλέπω τίποτα. Φτάνετε στο... Σας λέει, έχετε και σας λέει ο κληρικός, λέει... Φτάνουμε στο... Sorry, κολλάει το μυαλό μου λίγο. Φτάνουμε στο ναό. Και... Βλέπετε στο βάθος έχουν μαζευτεί οι ναύτες στην κουπαστή και κοιτάνε προς το βάθος μπροστά. Και όντως βλέπετε έναν ναό που είναι σχεδόν τυλιγμένος από κύματα, εκτός από ένα μικρό κομμάτι το οποίο είναι σαν διάδρομο, σαν άνοιγμα. Που δηλαδή φανταστείτε ένα μεγάλο κτίριο, ένα πέτρινο κτίριο, όχι ιδιαίτερης τέχνης. Πέτρινο κτίριο, το οποίο είναι λίγο πιο καλοχτισμένο από τα περισσότερα σπίτια και να είναι περικυκλωμένο γύρω-γύρω με κύματα, όχι μεγάλα κύματα, κάπου μεσαία κύματα και στη μέση που οδηγεί προς την είσοδο του ναού να έχει ένα μικρό άνοιγμα, να είναι λάδι θάλασσα εκεί πέρα. Και σας λέει ο τέτοιος, ο κληρικός λέει, έχουν έρθει ήδη λέει. Δεν ξέρω αν τους έχουν προλάβει, αλλά σίγουρα λέει, έχουν μπει μέσα στο ναό. Βλέπουμε καθόλου φρουρά εκεί στο ναό από έξω? Γενικά κίνηση. Τι νοείς φρουρά? Ανθρώπους, παιδί μου, στρατιώτες. Είστε λίγο ακόμα μακριά, δεν βλέπετε κάτι. Το μόνο που βλέπετε είναι ένα κτίσμα κάπου στο βάθος. Και το μόνο που μπορείτε να ξεχωρίσετε είναι τα κύματα. Και προς εκεί που είναι ο ναός, ότι είναι λάδι θάλασσα. Δεν βλέπετε κάτι πιο κοντά εκεί πέρα. Δεν μπορείτε να δείτε τόσο μακριά, μάλλον. Sorry. Πλησιάζω τον ιερέα που μας τα λέει αυτά και του λέω, το πλοίο έχει κανόνα. Μήπως να μην το ρισκάρουμε και να αρχίσουμε να επιτεθούμαστε στον ναό από τώρα? Σου λέει, και τι καλό θα κάνει αυτό, το να επιτεθούμε στο σαν ναό, το οποίο δεν ξέρουμε καν αν είναι κόσμος μέσα. Και στο κάτω λέει, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τον ναό. Πρέπει να μπούμε μέσα στο ναό. Ωραία, εντάξει, το κάνω και το μάθω. Τι να μην καταστρέψουμε τον ναό? Έπικ θα ήταν. Τι θα ήταν? Πάνω στο πλοίο του... Έπικ θα ήταν. Πάνω στο πλοίο θα μείνουν κάποιοι ναύτες, τι λέω? Πάνω στο πλοίο που είστε εσείς? Ναι, όταν κατέβουμε θα μείνουν κάποιοι. Λέει μόνο εμείς θα κατέβουμε, λέει. Ναύτες θα παραμείνουν στο πλοίο όλοι. Sorry, δεν άκουσα. Μόνο εμείς λέει θα κατέβουμε, οι ναύτες θα παραμείνουν όλοι στο πλοίο. Ωραία, μήπως να πάρουμε μαζί μας κάποιο δαπλό, να κάνουμε κάποιο σινιάλ αν χρειαστεί, αν τα πράγματα γίνουν, εξελιχθούν άσχημα, ώστε να αρχίσουν να ρίχνουν τα κανόνια τους. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες, λέει, εμείς θα μπούμε μες στο ναό, δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος μες στο ναό. Αν αρχίσουν και βαράνε τα κανόνια τους, ενώ εμείς είμαστε μέσα στο ναό, τι φαντάζεσαι ότι θα γίνει? Μα γι' αυτό λέω, να κάνουμε ένα σινιάλο, να έχουμε ένα σινιάλο αν τα πράγματα γίνουν άγρια. Ώστε να σκοτώσουν και εμάς. Όχι, όταν θα είμαστε μέσα στο ναό. Αν τα πράγματα γίνουν άγρια θα φύγουμε. Τι νοείς, να γίνουν άγρια τα πράγματα πού? Μπορεί να αρχίσουν να μας κυνηγάνε. Και να αρχίσουμε και να τρέχουμε για να σωθούμε, και δεν πρέπει να έχουμε από πίσω κάποιον να κόβει, τέλος πάντων. Κάποια επίθεση, κάποια επιδρομή που θα μας κάνουν και δεν θα μπορούμε να γλιτώσουμε. Ναι, αλλά θα μας βομβαρδίζουν.
Ναι, σου λέει, και το Ζουκλέ έχει δίκιο, λέει. Το, να φεύγουν κανονιοβολισμοί πάνω από τα κεφάλια μας με την προοπτική ότι ίσως πετύχουν αυτούς που είναι από πίσω μας, δεν είναι ότι πιο λογικό. Δεν ξέρω πώς λειτουργείτε εσείς η Dragonborn, αλλά τουλάχιστον σε μένα που είμαι άνθρωπος, λέει, δεν μου φαίνεται λογικό αυτό το πράγμα. Να στείλουμε νωρίτερα κάποιους ναύτες να δούνε τι, αν υπάρχει κάποιος έξω από τον ναό. Συγγνώμη, μάλλον δεν με έχετε καταλάβει, λέει. Δεν μπορούν να πάνε στον ναό. Μόνο εμείς μπορούμε να πατήσουμε πόδι στον ναό. Εσείς είσαι τρεις και εγώ. Γενικά στη γη που είναι ο ναός δεν μπορεί να πατήσουν ναύτες. Χρειάζεσαι, λέει, το... αυτό... όταν μπήκαν, λέει, στον ναό και μας κλέψανε και ήρθαν να κλέψουν μόνο το κλειδί του ναού. Το κλειδί του ναού, λέει, δεν είναι με την έννοια ότι είναι ένα κλειδί. Είναι με την έννοια ότι είναι μια γητεία στην ουσία. Την οποία σου δίνει... γητεία. Στην οποία σου δίνει πρόσβαση και στο ναό και στο γενικό χώρο και πρόσβαση από τα κύματα και πρόσβαση μέσα στο κτίσμα του ναού. Ο ναός, λέει, έχει χτιστεί και λέει για να φυλάει το πατέρα του νερού. Δεν μπορούσε να εισέρχεται οποιοδήποτε. Οπότε βασικά, δεν έπρεπε να εισέρθει κανένας, ούτε καν εμείς. Και, αν δεν γινόταν έτσι τα πράγματα. Γιατί έχετε εκλεχτεί από τη θεά, η οποία προστατεύει τον ναό. Και πόσο ξέρω εγώ ότι όταν δεν θα περάσω την είσοδο του ναού, δεν θα μείνω στη λιάλα τους κατευθείαν. Μήπως είπες ψέματα για το όνειρο, λέει. Άμα δεν είσαι ο Chosen, μπορεί να σε πάρει θάλασσα. Είπες ψέματα για το όνειρο, σου λέει. Όχι, δεν είπα ψέματα για το όνειρο, αλλά πώς με διαβεβαιώνεις ότι ένα τότε όνειρο με κάνει εκλεκτό. Αν θες, λέει, και με πιστεύεις, έλα. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Έτσι επέλεξε, λέει, η θεά να μας δείξει, λέει, το μήνυμά της. Μόνο αυτό, λέει, μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ αν να την έχεις στημένη. Τι είπες? Αν μου την έχεις στημένη, θα σε φάω μέσα στο ναό, να ξέρεις. Αν μπεις μέσα στο ναό, πώς θα σε φάω? Σε κοιτάει με ένα βλέμμα. Νόμιζα ότι κάποιος που πίστευε στους θεούς. Κάποιος που πίστευε στους θεούς, σου λέει, φάνταζε ότι θα είχε περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτούς. Στους θεούς έχω, όχι σε σένα όμως. Δεν σέβεσαι τον Ρουίδη. Δεν σου ζητώ, λέει, να είσαι εμπιστοσύνη σε μένα, λέει, σου ζητώ να είσαι εμπιστοσύνη στη θεά, η οποία σου έδειξε με τον τρόπο τους ότι χρειάζεται τη βοήθειά σου. Δημιουργεί νέος φίλος, Αλμπέρ. Καλώς. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Φωνάζω στον καπιτάνιο, ο κληρικός του λέει, σταμάτα εδώ, λέει, και κατεβάσετε μια βάρκα, λέει, εμείς οι τρεις θα συνεχίσουμε με βάρκα και εσείς θα μας περιμένετε εδώ πέρα. Κάνει νόημα ο καπιτάνιος και φωνάζει δύο ναύτες οι οποίοι αρχίζουν και κατεβάζουν μια βάρκα και σας κάνουν νόημα να πάτε και εσείς προς τα εκεί πέρα για να κατεβείτε. Πάω κι εγώ εκεί, πάμε, ξέρω, ακολουθούμε. Ναι, κι εγώ. Ναι, κι εγώ ακολουθώ προφανώς. Εσύ, προφανώς ακολουθείς. Λοιπόν, γράψτε λίγο από τα... από τους τέτοιους, έχετε πάρει 20 gold. Μάλιστα. Όχι ο καθένας. Α, όλοι μαζί. Ο καθένας. Και οι τρεις. Δηλαδή... πώς θα τα μοιράσουμε δια τρία. Πώς. Πώς θα τα μοιράσουμε δια τρία. Δεν μου απασχολεί, ρε φίλε, τι να σου πω. Δώσε 21 να πούμε, εντάξει. Άντε, πάρτε 19. Λοιπόν, εγώ ωραία, που έκανα την περισσότερη δουλειά... Πάρτε 21, άντε, τελειώνετε. Αν μας έδινε 20 τώρα θα γινόταν χαμός, αλήθεια. Καλά, θα είχαμε μέχρι τις 12 η ώρα. Πάρτε 21, τελειώνετε. Άκουσα κάτι για περισσότερη δουλειά και τρελάθηκα τώρα. Πάμε. Συνεχίζουμε. 7 πήραμε.
Μόνο αυτά πήραμε, δεν είχαν τίποτα μόνο. Κάτσε ρε φίλε, οι ναύτες δεν πάρουν τίποτα. Αυτά είχαν. Οι ναύτες δηλαδή καθόταν και σας βλέπανε να λουτάρετε πράγματα και λέει εντάξει παιδιά, αυτοί θα τα πάρουν, εμείς δεν πειράζει. Κάτσε, οι ναύτες θα πάρουν και τα ρούχα τους και τα σπαθιά τους και τα μαχαίρια. Από τον καπετάνιο τα πήραν όλα. Και τα σόβρακα δεν θα πάρουν, θα σε ρωτήσουν. Θες κανένα ντάγκερ, άμα είναι να σου δώσουμε ένα ντάγκερ. Τι να το κάνω ένα ντάγκερ, νόμιζα ότι θα κάναμε ταγιόν, τίποτα μαγικό πάμε. Ή θες καμιά σοβρακοφανέλα, τίποτα. Λοιπόν. Όλοι οι Εβραίοι εδώ μαζευτήκαμε. Κατεβαίνετε λοιπόν από τη βάρκα. Δεν κάνω κουμπί, ξεχάστε το. Κατεβαίνετε λοιπόν στη βάρκα. Αν είχε κανένα σκουπί, μόλι τη πήγε. Σας κοιτάει ο κληρικός. Μπορεί κάποιος να τραβήξει σκουπί. Ο Ντράγκ. Αυτός είναι πολύ δυνατός. Και όταν το λέει αυτό, όταν το λέει αυτό, κοιτάει τον Άθα και τον Αλταΐρ, έτσι. Γιατί ο άλλος είναι μισή μερίδα. Άντε τώρα να κάνω εγώ συζήτηση με τον Αλταΐρ, ποιος θα τραβήξει κουμπί. Καμίσα εμάς. Θες να πάρεις το ένα ή το άλλο εγώ. Και να κάνουμε κύκλους, ρε μαλάκα, γύρω γύρω. Και ο Ζουκ θα φωνάζει ένα-δύο, ένα-δύο, για να το κοινούμε ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάνει κάποιος κουμπί. Έλα, παίρνω εγώ το κουμπί γιατί βαρέθηκα. Εγώ κάθομαι πίσω, αραχτός. Έτσι, ζάρα. Κάνετε λοιπόν κουμπί. Και πλησιάζετε, περνάτε μέσα από τα κύματα. Βλέπετε αριστερά σας, δεξιά σας κύματα, αλλά λες και σε κάνει πάνω σε έναν αόρατο τοίχο. Όλα αυτά τα κύματα. Και στην ουσία ούτε καν βρέχεστε από αυτά. Περνάτε από τα μπορείς κύματα. Μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι τώρα. Ποιο και τραγούδι. Και μέσα από τα κύματα περνάω. Και ένα και δύο, περνάω τα κύματα. Με μπέρδεψε τώρα. Τι ήθελα να πω. Και περνάτε λοιπόν μέσα από... Ναι, περνάτε λοιπόν μέσα από τα κύματα εκεί πέρα, φτάνετε προς την είσοδο του νόμου. Δεν βλέπετε κάτι αριστερά δεξιά που να υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιος άλλος εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Βλέπετε ένα απλό κτίσμα με μια πόρτα σιδερένια. Αριστερά δεξιά έχει μια κολόνα, έχει από μια κολόνα. Και ένα τριγωνικό, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν αυτή η βλακία, πώς λέγεται. Κάτωψη του ναού, τέλος πάντων. Όχι σκεπή, είναι στην είσοδο. Είναι δηλαδή μια κολόνα από εδώ, μια κολόνα από εκεί πέρα. Οι οποίες ενώνονται με ένα τριγωνικό. Την κάτωψη αυτή, τέλος πάντων. Έτομα. Το έτομα, ναι, μπράβο. Και από πίσω είναι η πόρτα του ναού. Λέει, αν είμαστε τυχεροί, λέει, δεν θα. Αν είμαστε τυχεροί και άτυχοι, λέει, πάνω απ' όλα άτυχοι, μάλλον λέει θα έχουν φύγει ήδη. Το οποίο δεν είναι καλό, αλλά τουλάχιστον δεν θα μπούμε σε κίνδυνο. Ίσως λέει καταφέρουμε και βρούμε κάποιες απαντήσεις για ποιο λόγο χρειάζονται το. Για ποιο λόγο λέει ήρθαν να κλέψουν το πετράδι του νερού. Α, ώστε ήρθαν να κλέψουν το πετράδι. Αυτό δεν λέμε, εδώ και δύο επεισόδια. Λοιπόν, φτάνετε στην άκρη του ναού. Κατεβαίνετε, φαντάζομαι. Καλά, φαντάζει. Ναι. Θα μπούμε έτσι απλά στο ναό ή θα μπούμε κρυφά. Εμένα ρωτάτε. Ναι, τον DM ρωτάς. Έχει όχι, κάτι... τον παπά. Α, ο ιερέας ήδη έχει αρχίσει και πηγαίνει προς την πόρτα, η οποία πόρτα, από ό,τι βλέπετε, είναι μισάνοιχτη. Είναι μια αντίφιλη πόρτα. Να φτιάξουμε τίποτα πριν μπούμε, κάτι τρομακτικό. Είναι φασολάδο. Τι να κάνουμε, σου λέει. Δεν ξέρω. Θα μπούμε έτσι απλά μέσα στο ναό. Μπορούμε να δούμε κάτι μέσα στο ναό. Μπορεί ο Ζουκ να κάνει κάτι να δούμε στο ναό. Γνώμη, έχεις ένα ζωάκι εκεί πέρα. Αυτό εδώ το σπαστικό μου μας ακολουθεί. Δεν το στέλνεις μέσα. Το κοράκι δεν το έχω πάνω στο κεφάλι. Τι πάνω στο... Ωραία, στείλ το. Εκεί να το πω. Εντάξει, το στέλνω. Μπορείς νομίζω
Αν και δεν μπορώ να σα τα λέω εγώ αυτά. Δεν μπορώ να δω από το μάτι του ακόμη πάντως. Νομίζω μπορεί. Δεν μπορώ ακόμη, είναι σε επόμενο level. Αν θυμάμαι. Είναι spell. Όχι spell, είναι passive ability. Όχι, νομίζω το έχει ήδη από τη στιγμή που έχει κάνει το. Κάτσε να το κοιτάξω. Νομίζω ότι το είναι ένα από τα abilities που παίρνει μετά. Όχι, είναι στο familiar αυτό. Κάτσε να δω. Πρέπει να τα έχετε ψαγμένα αυτά. Άιντε, κάθομαι και ψάχνω. Σου λέω αυτό το. Επειδή είχα κοιτάξει λίγο για τα familiars. Μείον 106 πίσω όλους. Κάτσε, ρε, εγώ τη στραφώ. Find familiar, your familiar depends by the source command in your city. This appears while your familiar is within a. You can communicate with it telepathically. Additional as an action, you can see through your familiar eyes and hear what it hears until the start of your next turn, gaining the benefit of any special senses that the familiar has. During this time, you are deaf and blind in regard with your own senses. Ναι, μπορείς να το κάνεις. Μέχρι 100 πόδια μπορείς να επικοινωνήσεις τηλεπαθητικά και σαν action, γιατί μπορείς να το κάνεις και στη μάχη αυτό, να δεις μέσα από τα μάτια του και να ακούσεις μέσα από τα αυτιά του. Α, είναι στο ένα level τελικά αυτό? Δεν είναι, είναι στο spell όλο, στο find familiar, είναι στο first level conjuration. Μα, επειδή σου λέω ότι έχει κάτι special alertness, έχει improved the. Μα το λέει ρε, το λέει στο spell, στο familiar. Α. Το λέει εκεί πέρα, σε όλο αυτό το τέτοιο το λέει, ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Εντάξει, okay, άρα θα δω. Απλά εσύ λέει, όσον ώρα κάνεις αυτό, εσύ είσαι τυφλός και κουφός. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Απλά θα πω, θα στείλω το κοράκι τότε, αλλά να με προστατεύετε, γιατί δεν θα βλέπω. Θα βλέπω μόνο μέσα από τα μάτια. Στείλ το εσύ και μην ανησυχείς. Ναι, αγώνασε. Δεν είμαστε εμείς. Ωραία, κάτσε να δω πώς είναι τα 100 μέτρα. Α, κάτσε να σας βάλω βασικά, ναι, sorry, ξέχασα να σας βάλω. Άλλαξε ο χάρτης. Κάτι αλλάζει. Λες και βλέπω το χάρτη εδώ τώρα. Λογικά πρέπει να αλλάξω νομίζω. Ναι, αλλά είναι, ναι, okay, είναι μαύρος με λίγο. Ναι, και εμένα, ναι, ναι, το ξέρω. Εγώ, απλά θέλω να πω ότι. Λογικό άλλαξε. Είναι. Βασικά μοιάζει και κολλημένος εμένα, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Τι κολλημένος? Όχι, μόνο άσπρο, ένα κομματάκι άσπρο πρέπει να βλέπουμε. Ναι, απλά. Α, εγώ χώρισα τι είναι μια. Έλα, τώρα βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν. Μπαίνει λοιπόν το κοράκι μέσα. Ωραία. Κάτσε να κάνουμε reveal areas. Κανονικά μέσα το βλέπουμε τώρα, ας πούμε. Βλέπω εγώ, στην ουσία. Ναι, μπαίνει μέσα μέχρι που. Sorry. Μέχρι που φτάνει κάπου εδώ πέρα και εδώ πέρα μπροστά έχει μία πόρτα αριστερά, μία πόρτα δεξιά. Ανοιχτές είναι. Όχι, οι οποίες πόρτες είναι κλειστές. Και τρεις. Δύο, όχι τρεις. Α, μία αριστερά, μία δεξιά. Δεν μπορεί να ανοίξει πόρτα. Είναι κλειστές, ρε, πώς θα μπει. Α, δύο είπες. Νόμιζα ότι έχει δύο κλειστές και μία ανοιχτή. Όχι, όχι, είναι δύο κλειστές πόρτες εδώ πέρα. Εντάξει, έτσι και έχει φρουρό μπροστά. Τότε λέω, πηγαίνετε μέσα, είναι ελεύθερα. Απλά προσέξτε για παγίδες. Ωραία. Ωραία, μπαίνουμε, τι, μπαίνουμε. Α, χήμα, ντου, ξέρω. Ωραία, εδώ πάω λίγο πίσω. Πιο πίσω, θα σας πω εγώ. Κάτσε λίγο να βγάλουμε κανένα token. Πρέπει να σας βάλω συγκεκριμένα token. Πάμε σιγά σιγά μέσα, εγώ πάω σιγά σιγά τουλάχιστον. Ξέρεις, παιδιά, φωνάζω λίγο διακριτικά. Μισό λεπτό. Hold on. Το έχω. Εγώ είμαι ο δεύτερος, σωστά, αυτός εκεί, με το ένα σπαθί. Διαλέχτε και πάρτε. Να σου πω, γύρω-γύρω είναι κύματα, είπες. Γύρω-γύρω από το ναό, παρά πίσω. Περικυκλώνει το κτίσμα του ναού. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε το γύρω από το ναό. Όχι το ναό σαν κτίριο. Είναι, φαντάσου, ένα μικρό νησάκι και μακριά, λίγο πιο πέρα από το νησάκι, 50 πόδια μακριά από το νησάκι, είναι περικυκλωμένο από κύματα. Άρα μπορούμε να κάνουμε το γύρω του ναού.
Όχι. Γιατί έχει μόνο την είσοδο μπροστά. Okay. Δεν έχει κάπου να πας παραδίπλα κι αυτά. Okay. Στην ουσία μόνο την είσοδο έχει. Κανά άνοιγμα. Λοιπόν, ο Μόβι είναι ο κληρικός, ο καφέ που πίσω είναι ο Ζουκ. Ο αριστερά είναι ο Αλταέρ και ο δεξιά είναι ο... Μάλιστα, εγώ θέλω να πάω πιο πίσω. Τι κάνεις? Εγώ θέλω να πάω πιο πίσω. Ωραία, εντάξει, κάτσε. Ο Ζουκ ούτως άλλως είναι ακόμα απ' έξω, πρέπει να κάνω λίγο review εδώ πέρα. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα, πώς μπαίνετε, δίπλα-δίπλα, μπαίνετε ο ένας πίσω από τον άλλο, τι μπαίνετε? Εγώ δεν μπαίνω, περιμένω να ανοίξουν την πόρτα για να στείλω το κοράκι. Ποιος πάει, ποιος προχωράει, τι κάνει, πείτε. Ποια πόρτα, λέω, ποια πόρτα να ανοίξουμε πρώτα? Τη δεξιά. Δεξιά όπως κοιτάμε έτσι. Ωραία, εγώ. Έλα, πες μου. Ποια πόρτα να ανοίξουμε? Την αριστερή πόρτα. Ποιος ανοίγει, ποιος καλύπτει? Λοιπόν, εγώ κάθομαι βέβαιος πίσω, πήγαινε σε μπροστά, πήγαινε πιο του πάνω. Μεγάλε, είσαι Dragonborn. Εσύ είσαι πιο του πάνω. Μεγάλε, έχεις περισσότερο εσύ. Εγώ έχω καλύτερα βέλη καταρχάς. Καλά ρε πούστη. Οκ, λέω, όντως είσαι καλύτερος στην τοξοβολία, κάτσε in-game. Γιατί εκτός game μπορώ να πω πολλά. Πάω εγώ να ανοίξω και μόλις ανοίξω να μπει το κοράκι κατευθείαν μέσα να μας πει τι είδη και ξανακλείνω την πόρτα. Το κοράκι μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, το σχέδιο είναι ανοίγω πόρτα, μπαίνει το κοράκι κατευθείαν, σφαίρα, κλείνω πόρτα. Το έχουμε. Δεν κλείνω πόρτα, το αφήνεις για να βγει μετά. Θα πετάξει. Καλά, θα μας πεις ρε πότε είναι να βγει. Εντάξει, κοντά θα είμαι. Δεν το χάρη στα φαμίλια. Λοιπόν, το έχουμε. Ναι, sorry. Ρίξαμε ένα D4 μείον 1. Ζουκ, ένα D4 μείον 1. Α, να δούμε τα HP από το κοράκι. Ρίξαμε τα μείον. Ωχ, πάει το κοράκι. Εντάξει, ένα. Δεν. Ένα, αυτό λέω. Ναι. Όχι, πάει το κοράκι. Κάντε ό,τι είναι να κάνετε. Λοιπόν, εγώ πώς μπορώ να, ρε φίλε, δεν μπορώ να πιάσω το τόκι. Ένα D20, δεν μετράει. Τι? Ένα D20 έλυσα. Άσος το D20. Ναι ρε, D20 έφερα. Εντάξει, 3. Έχει 3 εκεί το κοράκι. Α, 3, ναι. Άντε, 3, πάμε. Να σου πω, δεν μπορώ, πώς παίρνω το τόκι. Ποιος εσύ είπαμε, δεν φτιάξεις πριν, όχι πριν, πριν. Ναι, δεν μου έχει δώσει την ελευθερία να πάρω. Κάτσε τώρα, περίμενε. Ναι. Περίμενε. Και να προσέχεις λίγο τα ηχητικά εφές, πήρα. Τι να κάνω, ρε φίλε, ξυπνάει ο δράκος. Αυτό φοβάμαι. Άθας. Τώρα μπορείς. Ναι. Κάτσε να φτιάξω τις όλους, λεπτό. Πριν να φτιάξω τις όλους. Να... Τώρα πισώ. Για τις λεπτά τώρα. Πάω να πιω νερό και έρχομαι. Ωπα, κάτσε. Ζουκ. Πάει... Dark Throne λέει το... Ναι. Ναι. Ωι. Κάτσε. Πάρ' και το κοράκι πίσω εδώ. Περιμένετε να έρθει ο άλλος εδώ, να σας πω. Μακ. Λοιπόν, καθώς λοιπόν πλησιάζεις τις πόρτες, βλέπεις την αριστερή πόρτα. Και είναι αριστερή, όπου βλέπω. Όπως κοιτάμε το χάρτη. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Βλέπεις την αριστερή πόρτα να είναι... δεν έχει ακριβώς πόμολο, αλλά ένα σπαθί είναι σκατζωμένο πάνω στην πόρτα, ώστε να μην ανοίξει. Να το πω έτσι. Α, σαν να κλείνει την πόρτα, σαν να κρατάει κόντρα. Σαν να κρατάει αντίσταση, σαν να κρατάει κόντρα στην πόρτα για να μην ανοίξει η πόρτα. Απ' έξω αυτό είναι. Ναι, ναι, το βλέπεις μπροστά σου. Και στην βασικά, άλλη πόρτα... όχι σπαθί, sorry, μην πω σπαθί, να πω ένα μεγάλο μαδέρι, ξύλο. Και στην άλλη πόρτα. Στην άλλη πόρτα είναι free.
Είναι free. Ναι. Έτσι ωραία, πάω στην, ναι, πάω στην αριστερή, εκεί που είμαι δηλαδή, στη δεξιά βασικά. Δεξιά δεν είπαμε ότι είναι free. Ωραία, ναι. Δεξιά πρώτα είναι free, ναι. Ωραία, πάω και λέω, Ζουκ, μόλις ανοίξω, χαμηλόφωνο μας δεν φωνάζω, μόλις ανοίξω, στείλει το κοράκι μέσα. Είμαι κουφός. Ακούει το κοράκι, ας. Ακούει το κοράκι, ρε μαλάκι, κάποιος ακούει το διάβολο. Το κοράκι δεν καταλαβαίνει, αλλά ναι. Λοιπόν, το προσπάθω να την ανοίξω. Ωραία, ανοίγει κανονικά η πόρτα. Με αργές κινήσεις. Ωραία, στείλ το κοράκι. Απ' την άλλη, ρε, εκεί που είμαι εγώ. Εντάξει, κάτσε να ανοίξει. Δεν βλέπω τίποτα εκεί πέρα. Είναι σκοτάδι. Λοιπόν, ανοίγει η πόρτα. Άνοιξε πόρτα, έλα. Μπαίνει μέσα το κοράκι. Βλέπει ένα αλφα χώρο. Δεν βλέπει κάτι παράξενο. Εκεί. Πάει στα ενδότερα. Κάτσε με κουνιά συνέχεια. Εντάξει, ποτίζει ότι πετάει εδώ τριγύρω. Βλέπει και το υπόλοιπο δωμάτιο. Βλέπει κάποια, όχι επιπλά, περισσότερο πέτρινα κτίσματα στην ουσία. Σαν νυπτήρες, σαν όχι πάγκους, νυπτήρες, πέτρινο, νυπτήρες. Δοχεία νερού στην ουσία, ρε παιδί μου. Κάτω το πάτωμα είναι υγρό. Αλλά δεν βλέπει κάτι παράξενο δηλαδή. Πράγματα που ίσως που λογικά θα μπορούσε να βρεις ναό. Και βλέπει μία πόρτα από δαμέ. Και μία δίφελη πόρτα εδώ. Μάνα, δύσκολο πόρτας. Ωραία, τους φωνάζω, ανοίξτε sorry, την πόρτα. Sorry. Και μία πόρτα από εδώ. Εντάξει, έρχεται πίσω το κοράκι, φωνάζω. Όχι, μαλακιά, αλλά συγγνώμη. Αυτή εδώ πέρα λάθος δεν υπάρχει. Εντάξει, ακύρωσε. Οι δύο οι άλλες υπάρχουν. Όχι. Ωραία, κρατάω την πόρτα κλειστή και σκοτώνω τον Ζουκ τώρα που το βλέπει. Λοιπόν, ανοίγω την πόρτα. Μας τα έχει πει αυτά. Εντάξει, μας τα έχει πει έτσι τι βρίσκει μέσα. Όχι, αφού είναι έξω από το δωμάτιο. Τι σας έχει πει. Τι. Αφού είναι έξω από τον ναό Ζουκ. Α. Πάω το κοράκι στο κεφάλι μου πάνω. Τάκ. Ζουκ, θα έρθεις καμιά βλούτα μέσα. Να μας πεις και εμάς. Καλά, ναι, περίμενε. Φωνάζω. Περίμενε γιατί κάτι κόλλησε τώρα εδώ. Κάτι μου πέταξε. Έλα. Συμπληρώ. Ο Ζουκ που πήγε. Α, τον έφερε. Κουμπλέ. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, έχει αυτά μέσα. Δύο πόρτες. Δεν φαίνεται να έχει εχθρούς. Θέλετε να πάμε από την αριστερή, τη δεξιά που σας είπα εξ αρχής. Εγώ λέω, αφού υπάρχουν ακόμα δύο πόρτες, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο σχέδιο από το να ταλαιπωρηθούμε από την αριστερή. Μα σκέφτομαι. Επίσης, η αριστερή για κάποιο λόγο είναι κλειστή. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να το διακινδυνεύσουμε τώρα. Μάλλον ναι. Φαντάζομαι ότι στις επόμενες πόρτες, αν δεν είναι κλειδωμένες, κάποια θα ενώνει με την από εδώ. Επομένως, καλύτερα δεν είναι να ξέρουμε από τώρα τι υπάρχει, από το να το δούμε μετά και να μας βγουν από πίσω. Δεν μας βγαίνουν από πίσω, έτσι κι αλλιώς. Αν έχει εχθρούς, θα τους εντοπίσουμε. Εξάλλου είναι κλειστή απ' έξω η άλλη πόρτα. Δεν μπορούν να την ανοίξουν. Αφού έχει μαδέρι απ' έξω, όποιος και να είναι μέσα, δεν μπορεί να έρθει από πίσω μας. Κλειστή ναι, απ' έξω, είναι από μέσα δίνει. Το βλέπουμε εμείς, άρα απ' έξω, δηλαδή από τη μεριά μας είπε ότι είναι κλειστή. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο δωμάτιο. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Sorry λίγο. Α, DC15, ναι. Sorry λίγο, μισό. Συνένα. Την ώρα λοιπόν που κάνετε αυτή την κουβέντα απ' έξω, βγείτε πάλι έξω. Έλα. Την ώρα που κάνετε όλη αυτή την κουβέντα απ' έξω. Κάποιος μας ακούει. Ακούτε δύο δυνατούς χτύπους πάνω στην πόρτα. Η πόρτα ψιλοτρεντάζεται λίγο. Αλλά... Ποια πόρτα αυτή που είναι με το μαδέρι.
Η πόρτα τραντάζεται λίγο, αλλά δεν γίνεται κάτι άλλο. Να την ανοίξουμε λίγο που θέλει κανένας βοήθεια. Και δεν ακούγεται κάποιον άλλο θόρυβο. Ανοίξε την, είναι, ανοίξε την. Ας φωνάξουμε πρώτα να δούμε ποιος είναι. Ποιος είναι από πίσω του... Παιδιά, νομίζω ότι θα κάνουμε αυτή τη μαλακία. Εγώ λέω να βάλουμε και τίποτα άλλο πίσω από την πόρτα. Να μην βγει σίγουρα. Σύντροφοι, λέω να βάλουμε και τίποτα άλλο πίσω από την πόρτα να μην βγει σίγουρα. Ξαναχτυπάει άλλη μια δυνατή στην πόρτα και ένας χαλαρός χτύπος. Η δυνατή που χτύπησε πάνω στην πόρτα βλέπετε σχεδόν μετακίνηση στο μαδέρι. Λοιπόν, ή τώρα ή ποτέ, ή θα ανοίξουμε αυτή την πόρτα ή θα βάλουμε και κάτι άλλο από πίσω. Πείτε τώρα γρήγορα. Άνοιξε τη, άνοιξε τη, να σώσουμε τον άνθρωπο. Κληρικέ, τι λες εσύ? Ο κληρικός ακόμα ρίχνει ματιά σε αριστερά-δεξιά και φαίνεται να μην έχει καταλάβει τι έχει γίνει μέσα στο... μέσα στην αίθουσα. Και τραβάω το μαδέρι. Ακούει τον ήχο και τα λοιπά. Περίμενε. Τι? Φωνάζω. Αντρέα, τι είπες? Τράβα το! Τι είπες? Κάτι άλλο είπες. Κοιτάει την πόρτα και τα λοιπά και λέει... Τι είναι η πόρτα κλεισμένη? Όχι λέει, όχι, μην την άνοιξετε. Και ξανακούτε πάλι δύο δυνατούς χτύπους και σχεδόν κοντεύει να σπάσει το μαδέρι που είναι πίσω. Θέλει να σωθεί ο άνθρωπος. Ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι αυτό, ρωτάω τον κληρικό, τι είναι εδώ μέσα κλεισμένο, εσύ ξέρεις τον άλλο καλύτερα από εμάς. Λέει, έλα. Επειδή πρέπει να το κάνω αυτό γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, το hand touch που έχω, το battle axe αυτό, το παίρνω και προσπαθώ να το σπινώσω εκεί που είναι το μαδέρι, δηλαδή να το σπινώσω, να σπινώσω για κάτι άλλο εκεί. Okay. Τι κάνεις εσύ? Ναι. Την ώρα που προσπαθείς λοιπόν να σφινώσεις το τέτοιο, σχεδόν το έχεις βάλει καλά. Ξανακούς δύο δυνατούς χτύπους. Ναι, παπάρια. Και στο τελευταίο χτύπο ακούσα από πίσω. Και σας λέει ο κληρικός, λέει, ίσως να είναι και φύλακες, λέει, του ναού. Δεν ξέρω ακριβώς τι φύλακες μπορεί να έχει ο ναός, αλλά ίσως να είναι και φύλακες του ναού, λέει. Ναι, επικίνδυνοι αυτοί οι φύλακες. Εφόσον ο ναός έχει ανοιχτεί και έχει, στην ουσία έχουν κλαπεί πράγματα μέσα που δεν έπρεπε να μετακινηθούν ποτέ, λέει, για οποιονδήποτε άλλον μπει εδώ μέσα είναι επικίνδυνα. Άρα δεν έχουν σκοτωθεί όλοι οι φρουροί. Και για μας. Και για μας. Λέει ναι, για οποιονδήποτε. Τι? Και για οποιονδήποτε. Δεν ακούω, ρε, λέει. Για οποιονδήποτε. Για οποιονδήποτε. Ναι. Ωραία, γυρνάω στον Αλταήρ και του λέω βρες γρήγορα κάτι να κλείσουμε την πόρτα γιατί άμα βγουν ό,τι είναι εδώ μέσα θα μας ξεσκίσει. Τον πάτο. Ακούτε άλλους δύο δυνατούς χτύπους. Γρήγορα, δεν θα αντέξουμε, δεν θα αντέξει πολύ το όπλο μου. Και πού θες να βρω δηλαδή κάτι εδώ πέρα, μόνο νερό και αηδίες έχει. Δεν έχετε κάτι μαζί σας? Δεν έχω τίποτα. Εσύ Ζουκ, κάτι, κάποιο μαγικό? Θα κάνουμε ένα minor illusion. Τώρα το φτιάξαμε. Ξανακούτε έναν χαλαρό χτύπο και από πίσω ακούτε ένα δυνατό χτύπο και καθώς ακούτε το δυνατό χτύπο σπάει το μαδέρι, το battle axe φεύγει και χτυπάει πίσω στο τοίχο και ανοίγει η πόρτα, πετάγεται η πόρτα μπροστά και πέφτει κάτω. Και από μέσα βλέπετε πετάγονται δύο ψαρόμορφα τέρατα. Κάτσε λίγο να κάνω. Δεν πρόλαβα να φτιάξω το, να κάνω το illusion. Είχαμε αραπέζουμε με χρόνο βασικά, λογικό είναι. Γιατί άμα κάθεστε και κουβεντιάζετε 7 ώρες θα κάνετε. Και την επόμενη φορά που θα πεις βγάζω το μαδέρι από πίσω, την ώρα που έρθει να μιλήσει ο κληρικός, θα βγάλεις τη μάδερα από πίσω, να ξέρεις. Τι είδε να άκουσα? Την επόμενη φορά που θα πεις βγάζω το μαδέρι από πίσω, την ώρα που μιλάει ο κληρικός, θα βγει το μαδέρι από πίσω. Όχι, μα μου λέει περίμενε ο Αλταήρ. Δεν ξέρω. Λοιπόν... Την ώρα που πήγα να το κάνω. Και ρίχνουμε τέτοιο, ρίχνουμε initiative. Σε χάνω εγώ, κάνει μια κουπή. Τι είναι, λοιπόν, initiative. Ναι, ένα D20 συν 2 εγώ.
D20-2, Altair D20-3 και ο Zouk D20-3. 18 εγώ. Και να ρίξω και εγώ κανένα D20 γιατί. Κάτσε να δω τι είναι η συνδέβη έχω εγώ. Μόνο θα βάζω. Αλλά πάω το βάλω το ξέρεις τι, μάλλον είναι καλύτερο να φτιάξουμε τα character sheet εκεί που λέει στο κανονικό ή στο bio and info. Δεν βολεύει γιατί έχει για πολλές εκδόσεις εκεί πέρα. Τι έχει? Έχει για πάρα πολλά πράγματα, έχει για Pathfinder, έχει για και μπερδεύει πολύ. Γι' αυτό τα έφτιαξα και που τα έφτιαξα. Μπορείς να πάρει μόνο για D&D 5 φαντάζομαι. Δεν νομίζω, γιατί το είχα ψάξει κάπου. Αλλά δεν έβγαζε άκρη. Έχει φτιάξει ακόμη εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε φτιάξει? 21. Εγώ είμαι 10. Ζουκ 21. Άθας. Δεν αλλάζετε και τα ονόματά σας γιατί με μπερδεύετε. Δεν έχω αλλάξει. Ναι, σωστά. Κάποια στιγμή. Εκεί πέρα που έχετε βάλει Dark Throne, GO9, δεν τα κάνετε στα όνομα του χαρακτήρα. Ωχ, κολλάω τώρα. 16. Πώς θα αλλάζεις? Στο settings. Λοιπόν, όπα, ξέχασα να ρίξω το αμπούλι. Ναι, οκ. Okay. Ζουκ, βλέπεις το τέρας έχει ρίξει την πόρτα. Σχεδόν έχει περάσει από την πόρτα και έχει φτάσει εδώ μπροστά. Ποιος είναι εδώ μπροστά? Ο Άθας. Εγώ. Ωραία. Και από πίσω ότι υπάρχει και ένα δεύτερο τέρας. Και παίζεις, Ζουκ. Ωραία. Δεν σε ακούω. Ζουκ, παίζει Ζουκ. Έλα. Ναι, ναι. Ωραία, του κάω κατευθείαν. Κάτσε να δούμε. Το Τάσσα. Το ποιο? Το Τάσσα Χίδη Λότερ. Ωραία, θύμισε μου τι κάνει. Ναι, απλά. Που πρέπει να ρίξει ένα DC νομίζω. Ρε παιδιά, σημειώστε ρε παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το ξαναδώ. Δεν ξέρω που να τα σημειώσω κάπου που να τα πει. Ένα πρόχειρο χαρτί έστω. Να του λέω να μην τα ψάχνουμε κάθε τέσσερις λίγο. Ή τώρα κάτσε πρέπει να ψάξω να βρω το σπέλεγο που σου κατά είναι. Το βρίσκω τώρα που είναι. Ωραία, ένα standard action, one creature. Ρίχνει saving throw αυτό. Ναι, saving throw, αλλά the saving throw ρίχνει. Πρέπει να φέρει will check. Πόσο? Αλλιώς πέφτει και γελάει. Πόσο. Είναι το κλασικό. Τώρα τα σπέλνουμε έχουμε. The creature of your chase, the can see 3, the can see everything, the can see everything, 13 έχουν τα δυσύνα. Λοιπόν, intelligence. 13. Και πρέπει να σου κάνω wisdom check, έτσι. Will. Ναι, wisdom. Όχι will. Μα will στατιστικό δεν... Πρέπει να... Είναι το... On a wisdom saving throw. Πού κοιτάς, ρε. Wisdom, είσαι σίγουρος. Ναι, ρε, αφού το λέει το spell. Κανονίστε. Σου στέλνω το spell, σημείωσέ το. Μην το ξαναψάχνουμε πάλι. Will negates, λέει. Saving throw, will negates. Διάβασε. Σου στέλνω. Και σημείωσέ το. Λοιπόν... Ναι.
Βλέπετε τον Ζούκα ο οποίος να κάνει ένα και μια λευκή ενέργεια φεύγει από το όρμπ του και τυλίγει το πλάσμα, το Σοχουαγκίν, που είναι σαν ψανάνθρωπος, που κρατάει ένα δόρι στα τρία, ένα στο χέρι του, στα χέρια του, και το τυλίγει, και καθώς το τυλίγει αυτό και αρχίζει και σβήνει μέσα του, βλέπετε και αρχίζει και πέφτει κάτω και αρχίζει και γελάει και χτυπιέται από το γέλιο. Ή ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό είναι γέλιο. Και παίζει ο Άθας. Ναι, θα κάνω κάτι που δεν το έχω ξανακάνει, γι' αυτό δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Με το Άση. Τι? Μην το βαρέσεις, δεν θα μας κάνει κακό, θα γελάει απλά. Θα κάνω με το Άση, αλλά θέλω να... Ναι, θέλω να το δω για να το σημειώσω κιόλας. Τα πετυχαίνεις μπροστά σου είναι αυτά. Και εσύ έπρεπε να το έχεις σημειώνει αυτό. Θα σας τεντώσω το κορμό. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει και δεν το γράφω τώρα, αλλά τι να κάνω. Το έχεις κάνει. Στα πρώτα session. Πριν πόσα χρόνια. Πώς λέγεται αυτό. Είναι το τραγούδι. Ναι, μισό λίγο, θα σου το πω αμέσως. Τουλάχιστον όπως το βλέπω εδώ. Δεν ξέρω. Acid. Θα σας τεντώσω το. Λοιπόν, Proud King, Dragonborn Names, Breath Weapon. You can use your action to exhale a destructive energy. Your dragon cast when you use the Breath Weapon, its creature on the air of the exhalation will must make a saving throw type of its time by your draconic ancestry. The save for the saving throw equals 8 synergy constitution defense synergy proficient bonus. 8. Συν πόσο είναι το modifier του constitution? Συν 3. Και συν 2 που είναι το bonus. Δηλαδή. Συν 3. 8, 9, 10, 11. Και συν 3 το modifier. Το... 13. Μου λες λίγο πάλι να το σημειώσω. Συν 8. Συν το constitution bonus. Συν το proficiency bonus. Δηλαδή ένα 2-8 συν 3. Όχι 2-8, 8 σχέτο. 8 συν 3 που είναι το constitution. Α, 8. Ναι, ναι. Συν 3, συν 2. Ωραία, όταν χτυπήσω. Και πρέπει να κάνω dexterity save. Εσύ χτυπάς, εγώ πρέπει να κάνω save. Για να δω πόσο damage θα φάω. Εσύ χτυπάς αυτόματα. Κάνει διακοπές, sorry. Δεν είναι ρε παιδιά. Καμώ, το κάνει διακοπές. Περίμενε, για να χτυπήσω δεν ρίχνω κάτι? Όχι, χτυπάς κατευθείαν. Ωραία. Εντάξει. Για να χτυπήσω δεν ρίχνω κάτι. Ναι, για να χτυπήσω δεν ρίχνω κάτι. Τι πρέπει να σου λέω εσένα κάθε φορά? Σώστηλα στο τέτοιο, σώστηλα στο Facebook. Εντάξει, οκ. Okay. Να το σημειώσω γι' αυτό ρε. Εγώ δηλαδή πρέπει να φέρω πάνω από 13. Βασικά το ένα. Ναι. Καλά, λογικό. Ούτως ή άλλως το ένα ήταν πεσμένο κάτω. Βασικά δεν ξέρω αν έπρεπε να φέρω για το ένα. Λοιπόν, 2d6. A creature takes the unaffected save and half as damage on successful. Άρα το ένα τρώει μισό damage. Βασικά εσύ τρώχεις το damage. Ένα θα ρίξεις και για τα δύο μαζί. Ένα damage και για τα δύο. Ρίξε 2d6. Ναι, τι ρίχνω? 2d6. Τους ξέρω. Αυτό είναι στάνταρ, έτσι. Ναι. Εντάξει, μετά από κάποιο level και μετά ανεβαίνει. Χωρίς κάτι συν. Χωρίς κάτι συν. Ναι. Χωρίς κάτι συν. Ωραία, 7. Σύνολο. 7. Ωραία. Το 1 τρώει round down 3. Ναι, sorry λίγο να τα σημειώσω. Δύο D6 σκάς μόνο με το ξερατό. Το ένα τρώει δηλαδή 4 ναι. Και το άλλο τρώει, πως είπαμε, 7. Ο Χριστός και η Παναγία.
Εντάξει, το βλέπεις αυτό που είναι... Βασικά, συγγνώμη λίγο να διαβάσω κάτι. Και εγώ διαβάζω. At the end of each stems, at each time it takes them as a target card. Εντάξει, αυτό που είναι κάτω πεσμένο κάνει saving throw κανονικά, έτσι. Απλά δεν μπορεί να κάνει επίθεση γιατί έχει πέσει κάτω από το γέλιο. Αυτό έχει πέσει κάτω, κάνει. Ναι, απλά δεν, δεν μπορεί να κάνει επίθεση. Saving throw κάνει, γιατί δεν αναφέρει κάτι για saving throw. Ότι δεν μπορεί να κάνει. Απλά μα λέει δεν μπορεί ότι. Να... είναι κάτω και γελάει. Εντάξει. Να προ... και να καλά ότι. Λοιπόν, αυτό που είναι πεσμένο κάτω λοιπόν τρώει όλο το acid map. Κάποιο splash του acid, δηλαδή κάποιες σταγόνες ή κάποιο κομμάτι επειδή μου που έκανε gel από το τοίχο και το πάτωμα, φεύγει και χτυπάει το άλλο στα πόδια. Που φαίνεται να μην το ενοχλεί λίγο που το καίει, ξέρω και αυτά, αλλά δεν το απασχολεί τόσο πολύ. Και αυτό που είναι πεσμένο κάτω, ξαφνικά από, τη, από το λιώσιμο και από το τέτοιο που παθαίνει. Πόσο DC έχεις, είπαμε για το spell, 13. Και κάνω, και κάνω wisdom check και συνέρχεται από το γέλιο που, που το είχε πιάσει και προσπαθεί να σηκωθεί, προσπαθεί πιάνει το όπλο του περίμενε, και, περίμενε. Και σηκώνεται. Έλα. Περίμενε, είναι σειρά του. Όχι. Α, εντάξει, okay, γιατί έχω και ένα move να κάνω, έτσι. Ναι, κάνε. Να, sorry, ναι, γι' αυτό σε έκοψα. Προφανώς, μάλλον θα έχω τάκο από opportunity, πολύ πιθανό. Το battle expo έχει πέσει. Λίγο παραπέσω, δεν είναι μακριά. Ωραία, κάνω κίνηση να πιάσω τον Butler. Οκ. Τώρα τα κοφοβορτιούν τι. Όχι, αφού αυτό που είναι μπροστά σου δεν μπορεί να σε... Ήταν πεσμένο κάτω και γελούσε. Ήταν πεσμένο κάτω και γελούσε, δε. Ωραία, ωραία. Πάω και παίρνω τον Butler. Dragonborn, έχω... Yes. Έχω την υποψία ότι από το acid λογικά πρέπει να τρώει και κάποιο damage μετά. Αλλά δεν λέει κάτι εδώ πέρα, δεν βλέπω να λέει κάτι. Ναι, οπότε ναι. Θεωρούμε ότι τρώει μόνο αυτό το damage. Οκ. Okay. Ήδη δύο decks είναι αυτό. Και παίζει, ποιος παίζει. Και παίζουν αυτά. Αυτό που έχει να μετακινηθώ λίγο. Ναι, μετακινηθώ, οπότε μπορείς να μετακινηθείς. Ναι ρε παιδί μου, παίρνω τον battle axe μου, γι' αυτό sorry λίγο και πάω... Περίμενε λίγο ρε κλείγεται. Έλα. Και πάω εδώ ρε παιδί μου, πίσω. Okay. Formation. Χελώνα, τι κάνουμε τώρα. Αυτή είναι μπροστά. Αυτό που είναι μπροστά σου λοιπόν έχει πιάσει το τέτοιο, έχει πιάσει το spear του πάλι. Έχει συνέλθει από το χτυπήματα από το που γέλαγε κάτω και χίλια δυο. Και σου κάνει ντου, γιατί το φτύσεις στη μάπα. Και το δεύτερο από πίσω, τι κάνει το δεύτερο από πίσω. Ναι, κάνει και αυτό ντου. Και τα δύο σε μένα. Όχι, το ένα σε σένα, το άλλο στον Αλταίρ. Ωραία. Ναι, κάνει ένα επίθεση σε σένα και ένα επίθεση στο τέτοιο. Ρωτάω το χρήστη. Αυτό που... είναι η φίλη. Αυτό που κάνει επίθεση στο... στον Άθα προσπαθεί να το χτυπήσει με το, με το spear. Κάτσε να σου πω, προσπαθεί να το χτυπήσει με το spear στον Άθα. Τι είπαμε εσύ έχεις, 18? 18, ναι. Ναι, και προσπαθεί να σε χτυπήσει, έχεις και σπίδα δεν έχεις ή όχι? Έχω και σπίδα, ναι. Ναι, το μπλοκάρεις με, το, με την ασπίδα και το μπλοκάρεις το... το τέτοιο στο, στο πλάι, του κολλάς το τέτοιο στον τοίχο απάνω και όπως είναι εκεί πέρα με τον τοίχο κάνει ένα τέτοιο να παίρνει σε δαγκώσει πάνω εδώ στο λαιμό. Mm-hmm. Και αλλά χτυπάει και δαγκώνει το chain mail σου και κάνει ένα και σε αφήνει κατευθείαν. Το άλλο δίπλα προσπαθεί να επιτεθεί στον Αλταΐρ. Ναι, και κατά προσπαθεί να σε, πετύ, να σε πετύχει, αλλά περνάει
δίπλα από, από τα πλευρά σου και περνάει πίσω και σου σκίζει λίγο την κάπα, αν έχει κάπα. Δεν θυμάμαι αν έχει κάπα ή όχι. Και ενώ το χέρι του είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να. Προσπαθούσε να σε πετύχει με το ακόντιο, αφήνει το ένα χέρι και προσπαθεί να σε χτυπήσει στο πρόσωπο. Και σε χτυπάει όντως στο πρόσωπο. Σε χτυπάει όντως στο πρόσωπο για 4 damage και σου κάνει μια νυχιά εδώ πέρα από το λαιμό, από το σβέρκο πίσω, που στο λαιμό κάτω. Με τα νύχια του. Παίζει εσύ. Και παίζω εγώ. Okay, βγάζω τα, που, τα οποία δεν τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει, οπότε... Τι βγάζεις? Τα κοντόσπαθα. Okay. Στα έχω σημεμένα νομίζω. Ναι, κάτσε λίγο γιατί πριν κόλλαγα το έχω κλείσει. Είναι συν 4 για να πετύχεις. Είναι δύο φορές όμως, από μία ναι, ναι, ένα, ένα και ένα, ναι. Οπότε ρίχνω... Στο δεύτερο νομίζω έχεις disadvantage, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει πάρει feed. Δεν έχει πάρει feed, γι' αυτό θυμάμαι ότι πρέπει να έχεις disadvantage λογικά. Κάτσε. Okay, αλλά κάτσε, 140 σύνδυνα. Η disadvantage κάνει λιγότερο damage νομίζω. Νομίζω κάνει λιγότερο damage, αλλά περίμενε 140. Φίβρο δεν είναι μια έτσι. Δεν ανοίγει εδώ και έχω κολλήσει. Α, όχι, κάνεις και με τα δύο κανονικά attack. Απλά δεν προσθέτεις το modifier στο δεύτερο. Στο damage στο δεύτερο. Δεν προσθέτεις το συν 2 στο δεύτερο. Περίμενε, άνοιξε κάτι, περίμενε λίγο, να το κλείσω αυτό το πράγμα. Περίμενε, δεν προσθέτω στο δεύτερο σπαθί, δεν προσθέτω το... Προσθέτεις κανονικά για να πετύχεις, αλλά στο damage δεν προσθέτεις το συν 2. Αλλά... Στο ένα σπαθί έχεις για να κάνεις damage 1d6 συν 2. Μ' ακούς? Ενώ στο άλλο δεν έχω, έχω ενώ ένα στο d6 άλλο δεν έχεις 1d6 ενώ στο άλλο έχω... Ναι. Πάμε. Ναι, όχι. Okay. Οπότε ρίχνω ένα D20 συν 4. Ναι. Ναι, για ρίξω το δεύτερο. 19. Να ρίξω τώρα το δεύτερο. Ναι. Οκ, ρίξτε τα damage και τα δύο. Ναι, και τ' άλλο. Yeah. 7 και 3, 10. Του κάνεις λοιπόν μια κατεβασιά. Και όπως την κάνεις την κατεβασιά, με το δυνατό σου το χέρι του ρίχνεις μία από το νόμο κάτω μέχρι το στήθος και σχεδόν του σχίζει τα σπλάχνα σχεδόν. Και με το άλλο ακολουθεί και του κάνει μια δεύτερη χιαστή. Του κάνεις ένα μεγάλο χ. Το πρώτο βαθύ χ και το δεύτερο λίγο πιο... αρκετά πιο χαλαρό βασικά από το πρώτο. Και βλέπεις, αρχίζει και γεμίζει αίμα ο τυπάς παντού. Και παίζει ο κληρικός, ο οποίος κληρικός μαζεύεται λίγο πιο πίσω. Και... παίζει ο Ζουκ πάλι. Ωραία. Να σκάρω έρχομαι εδώ. Θα τους κάνω μία με το μαχαιράκι. Δεν μπορείς να πας εκεί πέρα ρε. Σε διάδρομο είσαι. Α, η δεξιά. Α, ήταν... Περνάς μέσα από τους τοίχους. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα να χαλάσει κι άλλο μαγικό γι' αυτό. Όχι, άστο να μας σκοτώσει.
Σιγά, αφού θα πεθάνουμε τώρα. Έλα, τελειώνεται. Δεν θα έχουμε για μετά, γι' αυτό το λέω. Αν αρχίσετε και συζητάτε πολύ, σας περνάω το γύρο, ε. Θα χάσουν το γύρο μας, θα χάσουν το γύρο μας, παίξε. Δεν μπορώ να πετάξω fireball εν τω μεταξύ από εκεί που είμαι, έτσι. Ωραία, το ζουκ δεν κάνει τίποτα, κάθε πίσω. Τι? Δεν μπορώ να πετάξω fireball από εκεί που είμαι. Γιατί δεν μπορείς? Δεν θα πετύχω τον μπροστινό. Γιατί να πετύχεις τον μπροστινό? Αφού είναι μπροστά μου. Εντάξει, κοντός είσαι, μπορείς να πας κάπου εδώ στη μέση και να το πετάξεις. Ωραία, πετάω fireball. Έστω καλό, μισή ώρα. Λοιπόν, τι λέει το fireball? Πρέπει να πετύχω. Άμα πετύχω, ρολάρτη. 1-23 βαράω. Εμένα ρωτάς. Πώς είναι? Το spell attack είναι όχι. 1-20-5. 1-10 damage. Συν 5 πολύ δεν είναι. Πετυχαίνει φαντάζομαι, έτσι. Τι έριξες, για να δω. Ναι, και βλέπετε από πίσω από τα πόδια σας φεύγει, αρχίζει και κοκκινίζει πίσω από τα πόδια, νιώθετε μια ζέστη στα πόδια σας, Άθα και Αλταήρ, και ξαφνικά φεύγει ένα firebolt. Στο ποιο κάνεις, στο αριστερό ή στο δεξί? Στο μπροστινό, στο ακριβώς μπροστά του. Μπροστά από σένα? Στον δεξιά, όπως βλέπουμε. Όπως βλέπουμε το χάρτη. Σε αυτό και... που είχα κάνει το λόγο. Ναι. Ρίξε και ένα τη 10. Τώρα. Έλα. 8 damage. Και βλέπετε μια φλόγα να εκτοξεύεται από τα χέρια του Ζουκ που είναι δίπλα σας. Και αρχίζει και φεύγει και σκάει στη μάπα του τέτοιου. Στη μάπα του Σαχαγκίν, του ψαρανθρώπου. Και τρώει. Τρώει 8 damage. Και αρχίζει και καίγεται λίγο, ξέρω εγώ, βλέπετε, έχει ψιλοκαρβωνιαστεί αριστερά-δεξιά. Συνέρχεται. Τα μάτια του ίσα-ίσα βλέπετε που βλέπουν ακόμα, γιατί είναι λίγο πιο βαθιά μέσα από το πρόσωπό του και δεν έχουν καεί, καήκαν όλες οι τρίχες που μπορεί να έχει πάνω στο πρόσωπο. Και παίζει... ποιος παίζει? Παίζει ο Άθας. Επειδή δεν άκουσα πολύ γιατί έκανε διακοπές, είναι σε κακή κατάσταση αυτός, έτσι? Ναι, και τα δύο είναι σε κακή κατάσταση. Ωραία, σε αυτόν που είναι μπροστά μου μια τσεκουριά. Ναι. Μισό να τη ρίξουμε. 15. Ναι, πετυχαίνεις. Πετυχαίνω, οκ. Okay. Και να δούμε. Καλά, με τον damage που σπρίξεις εσύ, θα το σκοτώσεις. Τι? Με τον damage που ρίχνεις, λέω, θα το σκοτώσεις, λογικά. Ναι. 10. Και του κατεβαίνεις μια τσεκουριά, κράξεις το λαιμό απάνω, κατεβαίνει μέχρι κάτω και βγάζεις το τσεκούρι και πέφτει νεκρό πίσω όπως είναι. Και... προσπαθείς να επιτεθείς... Όχι, συγγνώμη, ποιος παίζει. Να σου πω... Μπορώ να κάνω και κίνηση, έτσι είπαμε. Ναι. Εξαρτάται τι κίνηση θα κάνεις τώρα. Να κάνω μια κίνηση, περίμενε. Αυτό μπροστά μου έχει φύγει, μπορώ να πάω εδώ. Και δεν νομίζω να τρώω ατάκο που φύγει και εκεί. Ναι, μπορείς, γιατί τα λέμε μπλεγμένο με το τέτοιο. Ναι, μπορείς, ναι. Μπορείς. Ωραία, απλά πάω εδώ. Okay. Και παίζει το τέρας που είναι δίπλα σου. Και σε βλέπω που σκότωσε μόλις το φίλο του και... προγυρίζει να σου επιτεθεί. 5. Κάτσε λίγο να δω. 15, 16, 17, 18. Σε πετυχαίνει με το spear του και μαζί με το spear προσπαθεί να σε δαγκώσει κιόλας. Αλλά πάλι, ενώ σε έχει πετύχει με το spear κάπου στα πλευρά, πάει να σε βλέπεις ότι παίρνει σε δαγκώσει και του κάνεις μια τέτοια στο πρόσωπο και τους μπαίνεις στο πρόσωπο από την άλλη μεριά. Αλλά στα πλευρά που σε χτύπησε, σου κάνει... 1, 2, 8. Τι είπες τώρα? Το 8.
Ένα, δύο, οχτώ. Είσαι αιματωμένος. Σου έχουν κάνει damage καθόλου? Όχι. Σε ποιον έχουν κάνει damage? Στον Αλντάιρ έχουν κάνει. Α. Όχι, σε μένα δεν έχω κάνει. Σε κάποιον έχουν... damage δεν έχεις πάει, ρε. Όχι. Σε μου είπες απλά... δεν είναι. Απλά με γρατσούν... με γρατσούν. Ναι, 4 damage, 4 damage. Είχες φάει 4 damage. 4 damage, πώς. Εντάξει. Και Αντρέα τρως άλλα 4... Συγγνώμη. Δεν ακούω. 5. Τρως 5. 5. Ναι. Γιατί δεν μ' ακούω τρε παιδιά. Δεν είναι ούτε εγώ σ' ακούω Σπύρο, δηλαδή και έχω κλείσει τα πάντα εδώ στο PC, δεν ξέρω. Τώρα μ' ακούτε. Δεν ξέρω να... Μ' ακούτε τώρα. Και εγώ δυσκολάμαι πολύ. Τώρα. Μ' ακούτε? Μίλα λίγο ακόμα. Μ' ακούτε? Ένα, δύο, ένα, δύο. Θέλω. Καλά. Πάλι με διακοπές. Πάλι με διακοπές, είστε καλό. Κάτσε πάλι να κλείσω. Πάλι διακοπές. Κάτσε να κλείσω εγώ πέρα. Πρέπει να. Να κλείσω εγώ διάφορα εδώ πέρα. Λοιπόν. Καλύτερα, καθόλου. Θα δείξει. Λοιπόν. Και... Αντρέτος 5 damage, ok? 5 damage, ναι. Και παίζει ο... Αλταίρ. Παίζει με πάλι το σπαθί. Να σου πω, αν ρίξω εδώ δύο... Εντάξει, θα το βγάλει λογικά. Κάτσε. Α, δεν το βγάζει. Τι έρχεσαι τώρα? Έτσι δύο, ας πούμε, δύο φορές το D6 το είπα εγώ, αλλά το κάνει, τα προσθέτει, ε. Τα προσθέτει, ναι. Δεν πειράζει, ένα, ένα. Θα το πάρουμε έτσι όπως είναι. D20 πρέπει να ρίξω, όχι D6. Ναι, sorry, εννοούσα... ας πούμε ότι πέτυχε μόνο τώρα, έτσι. Λοιπόν, το 1-5... Στο Θεό. Πάνω 11. Προσπαθείς να το πετύχεις και σου σηκώνει το πάλι μια κίνηση χιαστή επειδή πέτυχε η προηγούμενη και σου σηκώνει το κοντάρι του απάνω μόλις σε πέτυχε, δηλαδή σε πετυχαίνει και ξαφνικά το γυρνάει και το σηκώνει απάνω και σου θεματάει και τα δύο χέρια πάνω ψηλά και παίζει ο κληρικός που ο κληρικός πάλι δεν κάνει τίποτα και έχει πέσει στα γόνατα και αρχίζει και προσεύχεται στη θεά του και φωνάζω εγώ κληρική έκανα χείλ εγώ. Και παίζει ο Ζουκ. Εντάξει. Όπα, τι έκανες, Χριστόφορε, τι έκανες? Πήγα πίσω. Όχι. Πήγα πίσω. Attack of opportunity. Μάλιστα, οκ. Αμέσως να φύγει ρε άλλος. Και τρως άλλη μια τέτοια, τρως μια... με το ακόντιο. Όχι, λάθος, Ζάρι. Τρως 8 damage. 8 damage επειδή πήγα πίσω. Σου καρφώνει το ακόντιο κοντά στο μάχη σχεδόν. Οι μαλακίες πληρώνονται. Αφού μπορώ να κινηθώ στο γύρο μου, δηλαδή. Ναι, αν είσαι μπλεγμένος όμως σε σωματική μάχη, τρως attack of opportunity. Πόσες φορές το έχω πει. Απλά έχεις συνηθίσει να βράσεις με τόξο. Και δεν το έχεις πάρει χαμπάρα ακόμα. Ναι. Παίζει ο Ζουκ. Ο Ζουκ ξαναρίχνει Fireball. Ρίξ' το. Fireball βασικά της αγγελίας. Κράσε ρε το τέτοιο που βλέπετε. Αφού εντάξει. Θα σου ρίξω εγώ για σένα. Ρίχνεις ένα firebolt, αλλά το firebolt περνάει δεξιστά από το πρόσωπό του και σκάει πάνω στην οροφή. Και παίζει ο Άθας. Βλέπω βαράτε. Ο Άθας, ο οποίος έχει πάρτερο στο κρανίο γιατί τον πέτυχε το τερατάκι και ελπίζει να τον πετύχει κι αυτός. Με το καταπληκτικό axe του, Battle Axe, και 25 πετυχαίνει.
οπότε μπορεί να κάνει, φαντάζομαι, κάτι καλό. Critical βασικά έχει ρίξει. Όχι, είναι στο 20 το Critical. Δεν είναι. Είναι στο 20 το Critical. Α, τσεκούρι έχει. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία και. Κάποια έχουν. Και κάνουμε 11 damage. 11 damage και το κόβεις σχεδόν στη μέση από τα πλευρά εκεί πέρα. Τι πέφτει κάτω από ψόφιος, με τι πας. Γυρνάω με το τσεκούρι μου περήφανα και λέω «Ιερέα, θεράπευσέ μας». είναι μόνο το στυλ, δεν λέω κάτι. Και συγχαρητήρια, σκοτώσατε τα τέρατα. Ναι, ο Ιερέας θα πει τίποτα. Κάτσε, περίμενε, μωρέ. Βιάζεσαι. Α, μας έγραψε δύο φορές. Περίμενε. Σκοτώνεται τα τέρατα. Φωνάζει αυτό το πράγμα στον Ιερέα. Ο Ιερέας ανοίγει τα μάτια του, βλέπει τα τέρατα νεκρά μπροστά του. Σηκώνεται και περνάει μπροστά στα τέρατα. Και στα σουαχαγγίν. Και ακουμπάει το κεφάλι του ενός